Και στη συνέχεια, όπως προείπα, όσοι εκ των ειδικών αγορητών και εισηγητών θέλουν, μπορούν να πάρουν το λόγο. Θα τους βλέπω, ξεκινώντας από τη σειρά των κομμάτων. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα, ξεκινώντας την ομιλία μου, να αναφερθώ λίγο στις συμβάσεις, εντάχει. Μιλάμε για τη Σερβία. Ένας λαός πονεμένος, ένας λαός περήφανος. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ένας ομόδοξος λαός, όπως οι Σέρβοι. Εμείς, ως ελληνική λύση, έχουμε μία άποψη για τις ορθόδοξες χώρες. Θεωρούμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να δημιουργήσουμε και εμείς το δικό μας ορθόδοξο τόξο στα πλαίσια των κοινών συμφερόντων μεταξύ των λαών. Να κάνουμε δηλαδή ισχυρές συμμαχίες. Ό,τι λοιπόν έρχεται εδώ είναι καλοδεχούμενο. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με τους Σέρβους πολεμήσαμε μαζί και στους Βαλκανικούς πολέμους. Είμαστε στο ίδιο ακριβώς χώρο και στο ίδιο στρατόπεδο. Εναντίον της διαλύσεως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και είναι επίκαιρη αυτή η κύρωση που φέρνεται εδώ, η συμφωνία, υπό την έννοια ότι έχουμε μια ίδια διαδικασία τώρα με τον Ερντογάν και τον νεοοθωμανισμό του. Κατά την άποψή μας, λοιπόν, πρέπει η Ελλάς, δημιουργώντας επιθετική εξωτερική πολιτική, να δημιουργήσει αυτό που λέγεται ορθόδοξο τόξο. Όχι στην έννοια της πολεμικής μηχανής, θα λέγαμε ανθρωπός να το κάνεις και έτσι, αλλά κυρίως στα πολιτισμικά, στα πολιτιστικά και οικονομικά ζητήματα. Ένα ορθόδοξο τόξο που θα υπερκεράσει το μουσουλμανικό τόξο που η Τουρκία πέτυχε εδώ και δεκαετίες στα Βαλκάνια. Για όσους δεν γνωρίζουν, η Αλβανία είναι στη σφαίρα επιρροής πλέον της Τουρκίας, Μποσνία Ζεγοβίνη το ίδιο, μουσουλμανικές μειονότητες στη Νότια Βουλγαρία το ίδιο, όπου υπάρχουν μουσουλμάνοι στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας. Άρα το αντίβαρο, γιατί πρέπει να είναι ισοδύναμο το χτύπημα της χώρας, είναι τα ορθόδοξα τόξα. Όπου μπορούμε να κάνουμε ένα ενιαίο. Βέβαια, να πω, κύριε Υπουργέ, πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε για τα σοβαρά θέματα. Ποια είναι αυτά? Μιλάμε για ορθόδοξο τόξο. Ο θρησκευτικός τουρισμός. Είστε εδώ και ευκαιρία είναι που σας έχουμε εδώ. Θα μπορούσαμε να αντλούμε δισεκατομμύρια ευρώ από το θρησκευτικό τουρισμό. Το έχω πει χίλιες φορές. Και ιδιαίτερα με το Άγιο Όρος. Ιδιαίτερα που οι Ρώσοι έχουν τεράστια ποσά. Ξέρετε πολύ καλά στη Μονή Παντελεήμονος. Για μένα είναι τιμή που ξέρω καλά το Άγιο Όρος. Το έχω επισκεφτεί 44-45 φορές. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι οι Ρώσοι μπορούν να δίνουν κεφάλαια. Και να έρχονται στη Χαλκιδική, να έρχονται στο Άγιο Όρος. Αλλά και θέλει υποδομές. Κύριε Θεοχάριμος Υπουργός, δείτε το περιβόητο λιμάνι στην Ουρανούπολη πώς είναι. Δεκαετίες το λιμάνι αυτό στην Ουρανούπολη δεν μπορεί να είναι αξιοπρεπές για να πηγαίνουν οι προσκυνητές στο Άγιο Όρος. Και μιλάμε για προσκυνητές που έχουν λεφτά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πρόπερση που ήμουν εγώ στη Μονή Βατοπεδίου, ήταν ο τρίτος τραπεζίτης της Ρωσίας για προσκύνημα στη Μονή Βατοπεδίου, κύριε Θεοχάρη. Και όταν μιλάμε για τραπεζίτη Ρώσο, δεν μιλάμε για τις ηλικιακές του δικού μας, κύριε Θεοχάρη. Μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάποια στιγμή σοβαρά να δούμε το θρησκευτικό τουρισμό, τι μπορεί να μας δώσει. Και έκανα και ένα αίτημα στον Υπουργό, το λέω και δημοσίως στον κύριο Καρδαλιά. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τη Μονή Χιλανδαρίου. Είναι ένα σέρβικο μοναστήρι. Σέρβοι είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν εργάτες. Γιατί δεν δέχονται να πάρουν Αλβανούς. Δυστυχώς τα υπόλοιπα μοναστήρια ευτυχώς παίρνουν Αλβανούς εργάτες. Για τα γνωστά δικά τους προβλήματα με το Κόσοβο. Πρέπει κάτι να κάνετε ώστε οι εργάτες αυτοί να έρχονται πιο εύκολα. Γιατί το μοναστήρι κάηκε πριν 2 χρόνια ολοσχερός. Και θέλουν να το ξαναφτιάξουν. Και δεν έχουν εργάτες. Και αν δει ο χειμώνας, θα γκρεμίσει όλο μαζί. Το λέω, το είπα στον Υπουργό, το είδε ο κ. Καδαλιάς με πολύ συμπάθεια και πολύ θετική, αν θέλετε, αντιμετώπιση. Εύχομαι να υλοποιηθεί για να δείξουμε ότι τους δεχόμαστε κιόλας. Ότι είμαστε κοντά τους. Σε όλους αυτούς τους ορθόδοξους λαούς. Να σας πω επίσης ότι όλοι οι πατριάρχες Σερβίας είναι φιλέλληνες. Και συμπτωματικά όλοι οι πατριάρχες σπούδασαν στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Και ο προηγούμενος και πιο προηγούμενος, ακόμη και ο ηγούμενος Μονής Χιλανδαρίου, ο Μεθόδιος, έχει σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη. Είναι φιλέλληνες. Καλά είναι λοιπόν όλα αυτά που κάνουμε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Προσκυνητικές διαδρομές, θρησκευτικός τουρισμός. Λεφτά είναι τα οποία έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να πω ότι δεν τα χρειαζόμαστε. Τα χρειαζόμαστε και πολύ μάλιστα. Πάμε στα υπόλοιπα. Ξέρετε, πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε. Φέρετε μια συμφωνία με την Κίνα για τον κινηματογράφο. Άκουγα τον εκπρόσωπο του Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, τα έλεγε καλά ο άνθρωπος. Με την εποχή του Netflix κλπ. Αφήστε τους κινηματογράφους με την Κίνα, κύριε Υπουργέ. Καμιά επένδυση να πάρουμε από τους Κινέζους. Τι να σας κάνω τώρα, με τον κινηματογράφο ασχοληθούμε. Εντάξει, καλός είναι ο πολιτισμός που ήταν και ο φίλος μου εδώ από τη μέρα 25, αλλά χρειάζεται λεφτά, επενδύσεις. Εδώ με την Huawei το 5G φοβάστε. Από ό,τι βλέπω, κλωτσάτε, επειδή κλωτσάει η Αμερική. Ενώ η Γερμανία συμφωνεί να το κάνει αυτό.
Άρα λοιπόν ας αποφασίσουμε τελικά ποιος είμαστε. Έχουμε ένα πολυπολικό κόσμο, κύριε Υπουργέ, στον οποίο συγκρούονται Κίνα, Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες. Και τώρα να δείτε και η Γερμανία περιέργως. Παίζει ένα παιχνίδι. Ξέρετε στην κυβέρνηση, εσείς καλά, με τη Γερμανία τα πάτε καλά, εσείς έτσι κι αλλιώς. Άρα αναδύονται πολλές ομάδες. Ας αποφασίσουμε ποιος είμαστε. Οι Γερμανοί είναι πανέξυπνοι. Πηγαίνουν και με τη Ρωσία, πηγαίνουν και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς πάμε μόνο κόμματα, αυτό είναι το δυστύχημα. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα, κύριε Θοχάρη, που να δείτε προσεκτικά. Και αυτό είναι σημαντικό κατά την άποψή μας. Ισραήλ. Είναι επιτακτική ανάγκη να αντιγράψουμε το Ισραήλ. Σε όλα τα θέματα του. Από τον πρωτογενή του τομέα που παράγει 115 δισεκατομμύρια ευρώ αγροτικά προϊόντα από χέρσα κομμάτια γης. Κύριε Πρόεδρε, λίγο το απόρριτο αυτό το beat. Το beat. Είναι ενοχλητικό. Από τον πρωτογενή τομέα που πήγε η κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοχάρη, το Ισραήλ πριν 30 χρόνια δεν είχε έδαφος να καλλιεργήσει. Τώρα έχει και έδαφος να καλλιεργήσει και νερό από αθαλατώσεις και έχει 115 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγώγημων προϊόντων όταν η Ελλάδα έχει 15. Όλος ο κύκλος εργασιών της Ελλάδος. Θέλω να σας πω δηλαδή, ας αντιγράψουμε το μοντέλο τους. Ας αντιγράψουμε το μοντέλο του νόμου και τάξεως. Το Ισραήλ είναι έθνος ανάδελφος και εμάς. Είναι το ίδιο προβληματική η θέση του Ισραήλ με της Ελλάδος. Γύρω-γύρω εχθρούς. Ας κάνουμε καλύτερες σχέσεις και συμφωνίες με το Ισραήλ. Αμυντικού χαρακτήρα, αλλά πραγματικές συμφωνίες. Γιατί οι συμφωνίες στο πόδι, και το έλεγα από το 2007-2008-2009 εδώ, και κάποιοι με κατηγορούσαν κυρίως από την αριστερά, γιατί έχουν μια αντίληψη περί Παλαιστινιακού λαού. Α, Παλαιστινιακού λαού είπα. Αυτοί βγάλαν ανακοίνωση υπέρ της Τουρκίας, να μην ξεχνιόμαστε. Οι Παλαιστίνοι που στηρίζαμε δεκαετίες. Γιατί δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν συμφέροντα δυστυχώς. Συμφέροντα που συγκρούονται και αλληλοκαλύπτονται. Ας αποφασίσουμε πού θα είμαστε. Για το εθνικό συμφέρον όμως. Να κερδίζει η χώρα. Μπορούμε από το Ισραήλ να πάρουμε τεχνογνωσία. Ακόμη και στον πρωτογενή τομέα, κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα δεν έχει ακόμα και τώρα τράπεζα σπόρων. Φωνάζω, ουρλιάζω συνεχώς. Αυτοί κατασκευάζουν υβρίδια σπόρους και κάνουν εξαγωγές. Έχουμε και ένα μέτωπο κοινό στον εξισλαμισμό της Ευρώπης. Το Ισραήλ έχει έναν σταθερό, πολύ σημαντικό νόμο εναντίον της λαθρομεταναστεύσεως. Ας τον αντιγράψουμε, ας τον φέρουμε στην Ελλάδα. Δεν κακό. Εσείς μου λέτε κινηματογράφο με το Ισραήλ. Τι να τον κάνω εγώ τον κινηματογράφο. Και μια και μιλάμε για τον Ισλαμισμό, καταθέσαμε, κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοχάρη, μία πρόταση νόμου. Ξέρετε, εδώ μέσα οι περισσότεροι 16 από ένα σύνδρομο φοβίας απέναντι σε ό,τι Ισλαμικό. Και βγάλατε ένα νόμο που λέγεται Ισλαμοφοβία, διεθνής ορολογία. Ωραία. Και εμείς καταθέτουμε λοιπόν ένα νόμο για τη χριστιανοφοβία. Είναι πρόταση νόμου, την καταθέτουμε, την αφήνουμε και στα πρακτικά, γιατί υπάρχει ένας ιδιότυπος ρατσισμός έναντι των Ελλήνων. Θα δώσω παραδείγματα σε λίγο για να καταλάβετε τι εννοώ. Υπάρχει ρατσισμός εναντί των Ελλήνων. Ο Έλληνας υπόκειται σε συνεχείς διωγμούς, κυρίως για την Ορθοδοξία, κυρίως για το θρήσιμά του. Μπορείς να βρίζεις τον Θεό, την Παναγία, τον Χριστό και να μην τιμωρείσαι. Αν πεις κάτι για το Κοράνι ή τον Αλλάχ, υπάρχει ο νόμος περί Ισλαμοφοβίας και καλώς υπάρχει για μερικούς. Για μας θα έλεγα ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ένας νόμος που δεν αφορά όλους τους πολίτες, γιατί πρέπει να αφορά και τη χριστιανοφοβία ο νόμος αυτός. Δεν μπορεί να βρίζει ο κάθε Βελόπουλος τα θεία και να μην τιμωρείται. Ζητάμε λοιπόν προσθήκη στον αντιρατσιστικό νόμο που η ελληνική λύση θα καταργήσει και θα βελτιώσει όταν κυβερνήσει, τη χριστιανοφοβία. Πρώτα συγγνώμη. Να δω οι φίλοι τη Νέα Δημοκρατία και μα ακούν οι καλοί πολίτε τη χώρα, εάν τον νόμο αυτό τον αποδεχτούν. Να υπάρχει ισονομία και ισοδικία. Και επειδή θέλω να είμαι ακριβοδίκαιο, θα ήθελα τώρα να σα πω ένα-δύο παραδειγματάκια για αυτά που έλεγα προηγουμένω. Να πάμε τώρα στον κοροναϊό. Τη Δευτέρα έχουμε μια συζήτηση εδώ σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Ακούστε, θα σας διαβάσω τώρα εγώ τι έλεγε ο κύριος Τσιόρδας ανά μήνα. Τσιόρδας Μαρτίου, τα παιδιά κολλάνε εύκολα κοροναϊό. Τσιόρδας Απριλίου, τα παιδιά δεν κολλάνε εύκολα κοροναϊό. Τσιόρδας Μαΐου, τα παιδιά θεραπεύουν τον κοροναϊό. Τσιόρδας Ιουνίου, τα παιδιά της γειτονιάς με πειράζουν και τους βάζουν όλους μάσκες. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή, αυτά πράγματα δεν είναι σοβαρά. Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Προστατεύει η μάσκα 100%? Όχι. Διότι δεν είναι αν προστατεύει ή όχι, είναι η χρήση της μάσκας, όπως το πιστόλι. Το πιστόλι και το όπλο προστατεύουν από τον εχθρό σου. Αν κάνεις κακή χρήση του όπλου, δεν σε προστατεύει. Πώς θα βάλω εγώ 12χρονα παιδάκια να φορέσουν μάσκες υποχρεωτικά? Και πάμε λοιπόν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Γιατί εγώ θέλω να μιλάω με ησυχία, όχι παραμυθάκια. Καταθέτω λοιπόν στα πρακτικά όσα λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις μάσκες στα μικρά παιδιά. Εδώ είναι. Και ας μου πούν τα αντίθετα οι υπουργοί σας και οι υπεύθυνοι σας. Άρθρο λοιπόν στην επίσημη σελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ανοίξτε τώρα και διαβάστε το. Τι λέει?
λένε όχι σε εμάς και στα παιδιά κάτω των 5 με 6 ετών. Κατηγορηματικά. Παιδιά 6 με 11 ετών, έχετε παιδιά φαντάζομαι εδώ μέσα. Μεταξύ των άλλων, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εξετάζεται αντίκτυπο της χρήσης μάσκας σε μάθηση και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη. Δηλαδή στα παιδιά που χρησιμοποιούν τη μάσκα κατά από 12 ετών, υπάρχουν επιπτώσεις στη μάθηση και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Άρθρο που υπάρχει και τώρα. Και εσείς αποφασίζετε στα παιδιά των 12 ετών και κάτω να τους βάζετε μάσκες όταν θα έχουν προβλήματα στη μάθηση και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη. Θα τα κάνετε κομπλεξικά. Το λέει η ίδια, ο ίδιος ο ΠΟΗ που επικαλείστε οι ίδιοι σας. Η Ελλάδα λοιπόν είναι μοναδική εξαίρεση. Είναι καλά. Φωνάξτε το γιατρό. Το γιατρό δίπλα. Φωνάξτε το γιατρό παρακαλώ δίπλα. Εντάξει είμαστε. Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να συνεχίσετε. Εντάξει. Γιατί τη βλέπω την κυρία Γενική Γραμματέα όρθια. Τέλος καλό, όλα καλά. Λοιπόν, okay. Τι μας λέει λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ψάχνοντας διεθνώς για τις μάσκες, είδα ότι η Ελλάδα έχει τα αυστηρότερα μέτρα επιβολής μασκών από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Πείτε μας μια χώρα της Ευρώπης που η μάσκα είναι υποχρεωτική όπως στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πουθενά ευρωπαϊκή χώρα. Στη Γερμανία που γνωρίζω καλά, δεν είναι τα μέτρα τόσο κατασταλτικά. Και όταν το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τι θέλετε να κάνετε, λέει, την Ελλάδα πειραματώσω, την κάναμε με τα μνημόνια. Θα την κάνουμε και με τις μάσκες. Θα την κάνουμε πειραματώσω. Μια ζωή οι Έλληνες πειραματώσω. Γιατί? Και εδώ λοιπόν έχω εταιρεία γνωστή που πουλάει μάσκες. Δύο εταιρείες. Ξέρετε τι γράφει το αυτοκόλλητο επάνω. Το προϊόν αυτό δεν προσφέρει ατομική προστασία στο χρήστη από τον COVID-19 ή και άλλες λοιμώξεις. Πιθανόν να προσφέρει μερική προστασία στα άτομα. Οι ίδιοι επιβάλλεται μια μάσκα η οποία οι ίδιες εταιρείες με βάση το ISO τους λένε δεν προστατεύουν. Ποιο κοροϊδεύουν. Και έρχεστε χθες βράδυ και μαθαίνω, για να το τελειώσουμε το θέμα, ότι αφού αποκλείσατε όλες τις εταιρείες ανταγωνιστικές για τις μάσκες, δίνετε στον κύριο της ΑΤΑΣΕ, μια εταιρεία, διαγωνισμό απευθείας, απευθείας είναι, πλασματικός διαγωνισμός, θα εξηγήσω γιατί, 0,78 η τιμή αναμάσκα. Τα 6 εκατομμύρια που έδωσε η Νέα Δημοκρατία, αν το διαιρέσετε με τα λεφτά που ζητάει και τις μάσκες που προλαμβάνει, είναι 0,78 αναμάσκα. Όταν υπάρχουν στην αγορά 0,40 αναμάσκα. Έβγαλαν από το διαγωνισμό δεκάδες άλλους υποψηφίους, με συνέπεια να μείνει ένας, δύο, τρεις δικοί τους. Ένας, δύο, τρεις. Θα το δείτε, ψάξτε το. Είναι σκανδαλάρα. 6 εκατομμύρια θα μου πείτε, γιατί λίγα είναι. Σκανδαλάρα είναι. Θα το βρούμε μπροστά μας. 0,78 η τιμή της μάσκας, μαζική αγορά. Όταν αγοράζεις μαζικά, εγώ έχω εταιρεία. Όταν ένας παίρνει ένα προϊόν, κοστίζει 1 ευρώ. Αν μου πάρει 10.000 προϊόντα, του δώσω 0,90, 0,80, 0,70. Είναι ο νόμος προσφοράς και ζήτησης. Ποιο κοροϊδεύεται εδώ? Αυτό είναι σκάνδαλο. Η εταιρεία ΤΑΣΕ. Ξέρετε ποιος είναι? Θα το πω. Νομίζω είναι ο κύριος Χούμπαυλης. Τι εστί Χούμπαυλης? Ραφάλ. Εγώ είμαι υπέρ του Ραφάλ, αλλά είμαι εναντίον των μασκών. Έτσι, διαγωνισμούς δεν κάνει σοβαρή κυβέρνηση. Στο πόδι, 3 ώρα το βράδυ. Σαν τους κλέφτες. Πάμε, μια και μιλάμε για τα παιδιά μας. Το άλλο, τι της ήρθε της κυρίας Κεραμέως να μας κάνει cheerleading? Να μας κάνει cheerleading. Λύσαμε τα προβλήματα της παιδείας μας, αφού ο Ανδρέας Πανδρέου έβγαλε τις ποδιές, εμείς ήρθε η ώρα να ξεβρακώσουμε τα παιδιά μας στη σχολεία. Και το λέω ομά τώρα. Γιατί ξέρουμε τι σημαίνει cheerleading. Είμαστε με τα καλά μας. Λύστε τα προβλήματα με τα παιδιά, με τις αίθουσες, με τα παιδιά μας και την παιδεία. Αν είναι ένα 15 άτομα σε κάθε τάξη για να μην κινδυνεύουν από τον κορονοϊό που φοβάστε εσείς. Και εγώ φοβάμαι. Αλλά δεν είμαι και τόσο φοβικός. Cheerleading στα σχολεία τα ελληνικά. Πού είναι η ελληνική χορή? Πού είναι η ελληνική παιδεία? Πού είναι η ελληνική γλώσσα? Να παίρνουν τις αγκίνες όλες μας ωραίτες. Άντε μπαίνουν όλοι στα lifestyle, πώς λέγονται, στις τηλεοράσεις, στα τα περίεργα τα παιχνίδια, να τις κάνουμε όλες μας ωραίτες. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Είστε εκτός τόπου και χρόνου. Ο προϋπολογισμός των μασκών λοιπόν του χθεσινού διαγωνισμού είναι 5 εκατομμύρια μάσκες, προϋπολογισμός 6,2 εκατομμύρια ευρώ. Διαιρέστε για να δείτε πόσο κάνει μια μάσκα. Είναι ντροπή. 6,2 εκατομμύρια ευρώ, 5 εκατομμύρια μάσκες. Δεν ξέρω. Υπάρχουν κι άλλα ερωτήματα. Ισχύει ότι παρέλαβα πακέλους των εταιριών και έδωσαν 3 ώρες αργότερα πρωτόκολλο, ναι ή όχι? Πρώτη ερώτηση.
Ισχύει ότι επί δύο μέρες άνοιγαν τις προσφορές σε κλειδωμένη αίθουσα, ναι ή όχι? Ισχύει ότι οι προσφορές απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους, όσοι δεν ήθελαν και δεν τις άρεσαν γιατί ήταν από το αντίθετο στρατόπεδο? Γιατί τέθηκαν τόσο σύντομες ημερομηνίες? Ποια εταιρεία θα παραδώσει σε 7 μέρες περίπου 5 εκατομμύρια μάσκες? Είναι η εταιρεία που ήξερε, που τις είχε έτοιμες στην αποθήκη για να τις παραδώσει. Ποιο κοροϊδεύεται? Ποιο κοροϊδεύεται? Ποιο κοροϊδεύεται? Αυτά δεν είναι διακυβέρνηση. Και κλείνω με την Τουρκία, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφοι, χθες η Τουρκία έκανε το εξής ατόπιμα. Έδωσε σε κυπριακή ΑΟΣ άδεια στο ρωσικό στόλο, ακούστε τώρα, στο ρωσικό στόλο, άσκηση να κάνει μέσω Τουρκίας. Δηλαδή, δέχεται η Τουρκία και η Ρωσία την παράνομη ΑΟΣ και κάνουν κοινές ασκήσεις οι δυο τους παρανόμως στην κυπριακή ΑΟΣ, νατοϊκή δύναμη, και η Ρωσία κάνει έτοιμα στην Τουρκία για να πάρει άδεια. Ερώτηση. Η κυβέρνηση θα πάει στο ΝΑΤΟ για να ζητήσει να διωχθεί η Τουρκία από το ΝΑΤΟ, ναι ή όχι? Θα καταγγείλει την Τουρκία στο ΝΑΤΟ η Νέα Δημοκρατία για αυτή τη συμπεριφορά της που είναι αντικαταστατική του ΝΑΤΟ και παραβιάζει την ενότητα του ΝΑΤΟ, ναι ή όχι? Θα τολμήσει? Γιατί εδώ μας λένε μερικοί ότι κάνουν, λέει, εξωτερική πολιτική σοβαρή. Δεν κάνετε σοβαρή πολιτική. Όταν βγαίνει Κυριακή ο Πάιατ και δηλώνει στη Real News την εφημερίδα ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανάχωμα, λέει, στη ρωσική επέκταση και κάθοδο, και δεν υπάρχει ούτε μια διαμαρτυρία από την ελληνική κυβέρνηση. Ο Πάιατ που τριγυρνάει εδώ μέσα και το σπίτι του και συναντάει τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Μητσοτάκη, συναντάει όλους εδώ μέσα. Και βγαίνει και δηλώνει ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το ανάχωμα στην κάθοδο της Ρωσίας. Με ποιο δικαίωμα? Ποιος τον νομοποιεί? Ποιος τον νομοποιεί? Ποτέ. Ποτέ πρέσβη δεν είναι ο Βελόπουλος, κύριε συνάδελφε. Ποτέ. Ποτέ. Για ένα και μόνο λόγο. Μη διαμαρτύρεστε, κύριε Απειλή μου. Μη διαμαρτύρεστε. Μη διαμαρτύρεστε. Δεν υπάρχει λόγος. Είναι φίλτατος. Είναι φίλος μου. Όχι. Λέω, μη συναχωριέστε πολύ, λέω. Ηρεμήστε. 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 Λέω, λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε. Αφού, λοιπόν, το λέω Πάιατ, η κυβέρνηση δεν θα τον καλέσει το Υπουργείο Εξωτερικών να του κάνει ένα διάβημα? Μιλάει εξ ονόματος Ελλάδος ο Πάιατ. Μιλάει εξ ονόματος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ο πρέσβης των ΗΠΑ. Αυτό με ενόχλησε. Και με ενοχλεί. Και επειδή έλεγα προηγουμένως για αυτά τα περίεργα πράγματα που γίνονται, ακούστε την άποψή μου για τα ελληνικά μέσα ενημερώσεως. Δεν με ενδιαφέρει αν τους ταΐσατε με 20 εκατομμύρια, τους ταΐζετε ακόμη και τώρα. Με ενδιαφέρει η μονομανία τους όμως. Με ενδιαφέρει η μονομανία τους. Βλέπω τα ίδια πρόσωπα να παρελάβουν στα κανάλια συνεχώς. Τα ίδια. Δεν βλέπω ποτέ μέρα 25. Κουκουέ, μία στο τόσο σας βλέπω εσάς. Μία στο τόσο, αν θυμηθούν, αν βρέξει, αν χιονίσει, μπορεί να σας καλέσουν. Καλά, εμάς ο πλανήτης ανάποδα να γυρίζει, να μας καλέσουν ποτέ. Βλέπω τα ίδια πρόσωπα συνεχώς. Αλλά βλέπω και τις ίδιες αιμονές. Είναι η φοβία του κοροναϊού και βέβαια το μεγάλο τουρκικό κράτος. Υπάρχει κανάλι ελληνικό το οποίο όλη η μέρα δείχνει ρεπορτάζ για την Τουρκία. Το πόσο καλή ήταν η Τουρκία κατά το παρελθόν και πόσο ισχυρή είναι τώρα. Ανεπίτευτα πράγματα σε μια χώρα. Και το χειρότερο δε, καλύπτουν γεγονότα. Είναι ο καλός συνάδελφος του Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος. Στο Τιμπάκι στην Κρήτη, 100 Πακιστανοί κυνήγησαν έναν Έλληνα. Τον έκαναν μαύρο στο ξύλο. Μαύρο, πραγματικά. Ούτε ένα ρεπορτάζ, ούτε μία αναφορά, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και όταν μιλάει ο αρχηγός σας, κύριε συνάδελφε, μιλάει δύο φορές παραπάνω τον χρόνο. Και τρεις. Και δεν διαμαρτυρόμαστε από κάτω εμείς. Θέλω να πω λοιπόν το εξής για να κλείσουμε εδώ. Για να το καταλάβετε. Ούτε μία αναφορά. Τον έκαναν μαύρο στο ξύλο τον Έλληνα. Δεν είπε κανένα κανάλι τίποτα. Τίποτα. Αν γινόταν το αντίστροφο όμως, 100 φασισταριά, ναζισταριά κυνηγούσαν έναν αλλοδαπό, θα είχαμε ζωντανές ιδέες σε ένα μήνα. Όπως η υπόθεση με τον Βιτριόλι, με τις 2-35χρονες. Όλα τα κανάλια επί 10 μέρες μας δείχναν τις κοπέλες πώς η μία τρελή επικήρυξε στην άλλη Βιτριόλι. Δεύτερο θέμα. Στο Αττικό, Αλβανός 55 ετών πήγε να μαχαιρώσει την νοσοκόμα. Κανείς δεν είπε ότι είναι Αλβανός. Τρίτο θέμα σημερινό. Το κοκλήφος Αλβανός ζητάει, λέει, 400 χιλιάρικα παραπάνω από το κανονικό γιατί ήταν το κοκλήφος. Δεν αναφέρουν πουθενά την εθνικότητά του. Πουθενά. Γιατί δεν μιλούν για την εθνικότητα? Για πείτε μου εσείς, σώνει και καλά να βγάλουμε από μέσα την εθνικότητα. Να μιλάμε καθόλου ότι είναι Έλληνας ή Αλβανός. Να τα λέμε ποιοι είναι ο καθένας τους. Ποιοι? Αυτή η προσπάθεια να αποκρυφτεί η αλήθεια είναι για να μην έχει αντανακλαστικό Έλληνας για να καταλάβει τι συμβαίνει γύρω του. Μένα με ενοχλεί. Αλλά κυβερνάει ένα κόμμα το οποίο ο Πρωθυπουργός, κατά δήλωσή του, είναι μπολιασμένος. Θέλει να μπολιάσει την ελληνική κοινωνία. Το είπε ο ίδιος του. Εδώ! Να την μπολιάσει με ό,τι έρχεται και ό,τι φεύγει.
Δεν μπολιάζεις εύκολα, επαναλαμβάνω, κοινωνίες που έχουν ανώμια ήθη και έθιμα, ανώμιες παραδόσεις. Εγώ δεν μπορώ να μπολιαστώ με κλιτοριδοκτομές. Εγώ δεν μπορώ να μπολιαστώ να έχω τη γυναίκα μου στη γωνία στριμωγμένη να μην έχει λόγο και άποψη. Εγώ δεν μπορώ να μπολιαστώ με το να παντρεύονται 7 γυναίκες ή άντρες. Αν θέλει να μπολιαστεί η Νέα Δημοκρατία, είναι δικαίωμά της, αλλά εμείς τέτοια μπολιάσματα δεν τα θέλουμε και τα αποκρούμε. Κλείνω εδώ, για να μην ανησυχούν κάποιοι συνάδελφοι, για να δείτε πόσο ίδιοι είστε εδώ στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΚΙΝΑΛ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι είστε τρόικα εσωτερικού πλέον. Φαίνεται από τα ελληνοτουρκικά υπέρ του δέοντος να αποδεικνύεται αυτή η ιστορία. Διότι ο αέρας πήρε τη σημαία κατά το παρελθόν. Η θάλασσα σύνορα δεν έχει κατά το παρελθόν. Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του κατά το παρελθόν ο κ. Πάγκαλος. Να μην είμαστε μοναχοφάιδες από εδώ. Κοτζάμ Τουρκία να μην έχει ΑΟΣ από εδώ. Το Ουρουτσέις αν έκανε, λέει, έρευνες, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Από εδώ, η κυρία Μπακογιάννη. Ακούστε, φίλες και φίλοι. Φαίνεται ότι συμπλέεται σε μια τακτική. Να μασύρετε σε έναν διάλογο. Η άποψη ελληνικής λύσης είναι διάλογος για κεκτημένα και εθνική κυριαρχία δεν γίνεται ποτέ. Από την άλλη, βέβαια, αν είχαμε σοβαρή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που ήξερε τι σημαίνει εθνική κυριαρχία, δεν θα έδινε ούτε μειωμένες επίρειες, ούτε θα έλεγε λίγον έγκυος ή μέτριος καφές ή βαρύς και όχι. Αν είστε πραγματικά κυβέρνηση που προέρχεται από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, της λαϊκής πατριωτικής δεξιάς, όπως πολλοί από εσάς πιστεύω ότι θέλετε να είστε, τώρα που κάνει αυτά που κάνει η Τουρκία, έπρεπε να βυθιστεί όλος ο στόλος ο τουρκικός, γιατί παραβιάζει την εθνική μας κυριαρχία. Δεν το κάνετε, αλλά μη σύρετε τη χώρα σε διάλογο. Εάν δεν μπορείτε, παραιτηθείτε. Δεν είναι κακό να πάτε σε εκλογές. Δεν είναι καθόλου κακό. Γιατί είναι και μια επίδειξη μεγαλοσύνης ότι δεν μπορώ, ρε παιδιά, να αντιμετωπίσω την κατάσταση και πάω σε εκλογές. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά να κάνουν βόλτες και να λέει η κυρία Μπακογιάννη ότι δεν με νοιάζει να κάνει έρευνες το συγκεκριμένο σκάφος, το Ουρουτς Ρέις, είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Τα λέω αυτά γιατί θέλω από όλους σοβαρότητα. Βέβαια, το Συμβούλιο Πολιτικού Αρχηγού δεν γίνει ποτέ. Δεν θα γίνει. Τα βρήκατε οι τρεις σας, η Τρόικα εσωτερικού. Συμφωνείτε σε όλα. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε, κύριε Μπουκόρο, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θέλετε το λόγο για παρέμβαση μικρή. Κύριε, ναι, μια μικρή αφορμής δοσίθησης από τα όσα είπε ο κύριος Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και θα ήθελα να δώσω ορισμένες διευκρινήσεις για το ζήτημα της προμήθειας των μασκών. Ακούστηκε ότι είναι τρεις οι εταιρείες που θα προμηθεύσουν το ελληνικό δημόσιο. Ότι έχουν μείνει δύο-τρεις, σας παραπέμπω στα πρακτικά, κύριε Πρόεδρε. Το έργο καταρχάς έχει εκχωρηθεί στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Και κατά δεύτερον, 13 ελληνικές εταιρείες, 13 ουσιαστικά δεν αποκλείστηκε καμία. Έχουν αναλάβει την προμήθεια, έχει δημοσιεύσει το σχετικό πίνακα η ΚΕΔΕ. Ασφαλώς κάποιες εταιρείες είναι μεγαλύτερες, έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες προμήθειας μασκών. Κάποιες είναι μικρότερης δυναμικότητας, προμηθεύουν μικρότερο αριθμό μασκών. Πάντως καμία ελληνική εταιρεία δεν αποκλείστηκε. Αυτό θέλω να είναι καθαρό. Για τα ελληνοτουρκικά, απευθυνόμενος προς όλες τις πτέρυγες, θα έλεγα πραγματικά ότι την ώρα που η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με τις ανιστόρητες νεοοθωμανικές προκλήσεις και την απίστευτη επιθετικότητα, το εσωτερικό μέτωπο θα πρέπει να είναι αραγές. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ακούγονται απόψεις. Απόψεις θα ακούγονται, στο Κοινοβούλιο θα συζητάμε, αλλά είναι σημαντικός παράγοντας στο εσωτερικό μέτωπο. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, πολύ σημαντικός παράγοντας είναι το διπλωματικό τείχος που με επιτυχία χτίζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Δείτε σήμερα ποια είναι η θέση όλων των μεσογειακών κρατών. Πώς δηλώνουν τις απόψεις τους διεθνώς για αυτή την ελληνοτουρκική κρίση. Και βεβαίως και στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης. Ορθά είπε ο κύριος Πρόεδρος ότι καλώς υπογράφουμε αυτή τη συμφωνία με τη φίλη χώρα Σερβία. Και το ομόδοξο βεβαίως παίζει ρόλο και όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο όπως και οι ιστορικές σχέσεις της σύγχρονης αλλά και της πρόσφατης ιστορίας μας. Ωστόσο, με προβληματισμό παρακολουθούμε
την έκδοση νέας ναύτεξ από την Τουρκία για ασκήσεις ρωσικών πλοίων στη Μεσόγειο με πραγματικά πυρά καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και με αγωνία περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι ασκήσεις θα είναι μια τουρκορωσική σύμπραξη ή θα είναι απλά ασκήσεις του ρώσικου ναυτικού. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα προσεγγίζουμε με ψυχραιμία και προσοχή. Και βεβαίως ποιοι είναι οι φίλοι μας και ποιοι συνδράμουν αυτή την ώρα έχει διαφανεί σε ένα βαθμό μέχρι αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι θα διαφανεί και στον άμεσο μέλλον. Στη διεθνή διπλωματία δεν υπάρχουν βεβαιότητες, όπως και στην πολιτική άλλωστε. Και η κάθε φίλη και σύμμαχος χώρα, ομόδοξη ή όχι, στα δύσκολα χτίζει συμμαχίες και φαίνεται να είναι πραγματικά φιλική χώρα. Η Ελλάς είναι κράτος δημοκρατικό, οργανωμένο και ισχυρό. Και αν ο νεοσουλτάνος πιστεύει ότι έχει να κάνει με διαλυμένα βασίλεια τύπου Λιβύης ή και άλλων γειτονικών χωρών, μάλλον κάνει λάθος. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες όλοι σε αυτή την αίθουσα εμπιστευόμαστε, το τελευταίο διάστημα δείχνουν ότι η χώρα διαθέτει αποτρεπτική ισχύ, η οποία αυξάνεται διαρκώς και είναι ικανές να προασπίσουν θαλάσσια και χερσαία σύνορα. Σε αυτό θέλουμε να είναι βέβαιος ο ελληνικός λαός και όλες οι πτέρυγες της Βουλής και νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε και με το αραγές εσωτερικό μέτωπο να ενισχύσουμε αυτή την αποτρεπτική ισχύ της χώρας, χτίζοντας παράλληλα και μέσω των συμφωνιών που συζητάμε σήμερα και τη συγκεκριμένη με τη Σερβία και τις προηγούμενες πριν λίγη ώρα με την Κύπρο, την Ιορδανία, το Ισραήλ και την Κίνα, ότι η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να χτίζει συμμαχίες όχι μόνο στα δύσκολα αλλά διαχρονικά, γιατί είναι κράτος πολιτισμένο, δημοκρατικό, ισχυρό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, μην παρεκκλίνουμε από το σημερινό θέμα. Ορίστε, έχετε τον λόγο. Ένα λεπτό, ευχαριστώ. Μάλλον ο καλός συνάδελφος δεν είναι συμπαθής ο κύριος συνάδελφος, δεν κατάλαβα τι είπα. Δεν φταίει, μήπως δεν τα είπα καλά εγώ. Έθεσα 4 ερωτήματα συγκεκριμένα. Διαβάζω τι είπα στα πρακτικά. Τι είπα στα πρακτικά, επιτρέψτε μου. Έκανα 4+1 ερωτήματα. Ισχύει ότι παρέλαβαν φακέλους των εταιριών και έδωσαν 3 ώρες αργότερα το πρωτόκολλο? Ερωτήσεις έθεσα. Ισχύει ότι επί 2 μέρες άνοιγαν τις προσφορές κλειδωμένοι σε κλειδωμένη αίθουσα? Ισχύει ότι οι προσφορές απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους? Είπα, γιατί θέσατε τόσο σύντομες προθεσμίες? Ποια εταιρεία θα παραδώσει 7 μέρες 5 εκατομμύρια μάσκες? Τα ερωτήματά μου. Όσο για το ποιος αποφασίζει, είπατε η ΚΕΔΕ. Έτσι είπατε. Ποιος την ελέγχει η ΚΕΔΕ, εγώ? Η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, δεν κοροϊδεύω τον κόσμο, ότι Γιάννης Διαννάκης. Πάμε στα υπόλοιπα. Είπα, μία εταιρεία του συγκεκριμένου κυρίου. Αυτός την κέρδισε. Και είναι ακριβές οι μάσκες, σας λέω. Από την άλλη, μου λέτε για αραγές μέτωπο. Αραγές μέτωπο, κύριε συνάδελφε, για να κάνεις, πρέπει να κάνεις συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Όχι κατά μόνας να πιάσεις τον καθένα ξεχωριστά και άλλες του θέλεις. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Όταν θες αραγές μέτωπο, θα έχεις και αραγή συνεργασία και ενημέρωση. Όχι ό,τι να είναι. Κλείνοντας, να πω το εξής. Αραγές μέτωπο και να έχεις τον τόκο του ΕΛΙΑΜΕΠ δεξί σου χέρι, τουλάχιστον η ελληνική λύση έχει τις ενστάσεις της, για να μην πω κάτι άλλο. Και βέβαια, είπα, επειδή μάλλον δεν ακούσετε πάλι, επαναλαμβάνω, ο πρώτος που πρότεινε για τη Γαλλία να πάρουμε Ραφάλ ήμουν εγώ στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ρωτήστε όταν μιλάτε μαζί του. Ρωτήστε τον. Εγώ όταν συναντηθήκαμε, του είπα, δες τα Ραφάλ από την Κροατία, πάντα πάρουν τζάμπα. Και δεύτερον, και σημαντικότερον, εγώ είπα από πάνω εδώ, σε εσάς, στη Νέα Δημοκρατία, καταγγείλετε τη Ρωσία. Καταγγείλετε όμως το ΝΑΤΟ, την Τουρκία. Να την πετάξετε απ' έξω. Θα την καταγγείλετε, θα το κάνετε, αυτό θέλω να ακούσω. Εγώ δεν είμαι κανένα, εγώ με την Ελλάδα. Εσείς έχετε πρόβλημα, νομίζω ότι είμαστε με τη Ρωσία. Όχι, με την Ελλάδα είμαστε. Και είπα και στην ομιλία μου και το ξαναλέω. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να καταγγείλει την Τουρκία τώρα στο ΝΑΤΟ και να αποπευθεί από το ΝΑΤΟ, γιατί κάνει κοινές ασκήσεις και δίνει δικαιώματα να κάνουν οι Ρώσοι άσκηση παραβιάζοντας βασικές αρχές του ΝΑΤΟ. Το είπα και ελάλησα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συνεχίσουμε την ημερήσια διάταξη και να δώσω το λόγο τώρα στους υπόλοιπους εισηγητές και ειδικούς αγορητές, ξεκινώντας από την κυρία Πιπηλή από τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι ενώ μιλάω από